εξαφής διαβεβαίωσης Ουάσιγκτον προς Λευκοσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαίωσε τη μακρόχρονη αμερικάνικη θέση για το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους φυσικούς πόρους στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, καθώς και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επανένωση του νησιού σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία προς όφελος όλων των Κυπρίων. Σε θερμοκλίμα, Μάικ Πομπέο και Νίκος Χριστοδουλίδης τα είπαν για μία περίπου ώρα στο State Department. Τα όσα άκουσε από τον ομόλογο του ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένη τη Λευκοσία. Ξεκάθαρη δέσμευση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών για το ενδιαφέρον τους για την Ανατολική Μεσόγειο, την παρουσία τους εκεί αλλά και τη συνεργασία με όλα τα κράτη στη βάση μιας θετικής ατζέντας. Μεταξύ άλλων, στο τετατέτ τους, οι δύο άντρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Λευκοσίας-Ουάσιγκτον σε ασφάλεια, οικονομία και θέματα της καθημερινότητας. Όπως είναι το θέμα της θεωρήσεων εισόδου για Κύπριους επικώς που επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέματα που αφορούν την αναβάθμιση και την αναθεώρηση της συμφωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας. Η κατάργηση της βίζα βρίσκεται εδώ και καιρό ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών, με αρμόδιες πηγές να δηλώνουν στον Α. Πως δεδομένης της πολιτικής δέσμευσης των Αμερικανών, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Την ώρα που στα κατεχόμενα ο Ζερσάη διαμηνεί μέσω του Μπαϊράκ πως δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για την τριμερή στο Βερολίνο, ο Χριστοδουλίδης από την Ουάσιγκτον διαβάζει διαφορετικά τα δεδομένα. In the format of President Sanad, in order to announce the resumption of the negotiations with aim to reach a settlement based on bizonal and communal federation. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών για Ενεργειακά Θέματα, Francis Fanon.